Θα μιλήσουμε σήμερα για τις παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μία τρίτη ευθεία. Έχουμε δύο ευθείες, την ε1 και την ε2, που τέμνονται από την ευθεία ε. Αυτές οι δύο γωνίες που είναι σημειωμένες με πράσινο, πώς ονομάζονται? Αυτές οι δύο γωνίες, οι πράσινες, ονομάζονται εντός εναλλάξ. Το εντός γιατί είναι μέσα στις δύο παράλληλες, στο χώρο που είναι ανάμεσα, και το εναλλάξ γιατί βρίσκονται εναλλάξ, δηλαδή από τη μία και από την άλλη πλευρά, ως προς την ευθεία ε. Αν δύο παράλληλες ευθείες, η ε1 δηλαδή και η ε2, τέμνονται από μια τρίτη ευθεία, τότε σχηματίζουν τις εντός εναλλάξ γωνίες τους ίσες. Αυτές οι δύο είναι ίσες. Υπάρχουν άλλες δύο εντός εναλλάξ, αυτή και αυτή. Είναι και αυτές ίσες. Οι δύο μπλε γωνίες είναι εντός εναλλάξ των παραλλήλων ε1 και ε2 που τέμνονται από την ε. Είναι ίσες. Ποια είναι η αντίστροφη πρόταση? Μπορείς να διατυπώσεις το αντίστροφο θεώρημα? Το αντίστροφο θεώρημα λέει το εξής, ότι αν δύο ευθείες τέμνονται από μια τρίτη ευθεία και σχηματίζουν τις εντός εναλλάξ γωνίες τους ίσες, τότε είναι παράλληλες. Ισχύει και το αντίστροφο θεώρημα. Και τα δύο αυτά θεωρήματα έχουν αποδείξεις που παραλείπονται προς το παρόν. Μπορεί, αν θέλει κάποιος, να τις διαβάσει στο σχολικό βιβλίο. Να λύσουμε αυτή την άσκηση από το σχολικό βιβλίο. Φτιάχνουμε ένα τρίγωνο ΑΒΓ. Το τρίγωνο είναι κάπως έτσι, τυχαίο, να μην μοιάζει με ισοσκελές. Λέει τώρα στις προεκτάσεις ΒΑ και ΓΑ του τριγώνου ΑΒΓ. Έχουμε λοιπόν την ΑΒ ή τη ΒΑ. Λέει ότι στην προέκταση της πλευράς ΒΑ παίρνουμε αντίστοιχα τα τμήματα ΑΔ ίσον ΑΒ και ΑΕ ίσον ΑΓ. Αφού λέει στην προέκταση της ΒΑ, έτσι όπως είναι εδώ η ΒΑ, θα την προεκτείνουμε προς το Α ή προς το Β? Θα την προεκτείνουμε προς το Α, γιατί λέει στην προέκταση της ΒΑ. Και στην προέκταση της γάμα α θεωρούμε τμήματα αντίστοιχα α δέλτα ίσον α β. Επειδή εδώ το α β καλύπτει 3,5 γραμμές περίπου, πάμε 3,5 γραμμές προς τα πάνω και παίρνουμε εδώ το σημείο δέλτα. Γιατί λέει παίρνουμε αντίστοιχα τα τμήματα α δέλτα ίσον α β. Άρα το α δέλτα θα το πάρουμε στην προέκταση της β α ή της γάμα α. Τι σημαίνει η λέξη αντίστοιχα? Αντίστοιχα σημαίνει ότι αφού η πρώτη πλευρά είναι η βα, στην προέκταση της πρώτης πλευράς θα πάρουμε το πρώτο τμήμα, το αδ. Και στην προέκταση της δεύτερης πλευράς που είναι η γάμα α, θα πάρουμε το αε να είναι ίσο με το αγ. Έχουμε λοιπόν ότι το αβ είναι ίσο με το αδ, μπορούμε να σημειώσουμε αυτές τις δύο γραμμούλες, και το αγ μπορούμε να σημειώσουμε 3 γραμμές ίσο με το αε. Και λέει στη συνέχεια να αποδείξουμε ότι η ΔΕΛΤΑΕ είναι παράλληλη με τη ΒΓ. Αυτό θέλουμε να αποδείξουμε. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι οι δύο αυτές ευθείες είναι παράλληλες. Θα χρησιμοποιήσουμε το ευθύ του θεωρήματος ή το αντίστροφο. Επειδή θέλουμε να αποδείξουμε ότι είναι παράλληλες, το ότι είναι παράλληλες θα είναι το συμπέρασμα, άρα θα χρησιμοποιήσουμε το αντίστροφο θεώρημα. Πώς θα το αποδείξουμε αυτό? Θα κάνουμε σύγκριση τριγώνων. Ποια τρίγωνα θα συγκρίνουμε? Συγκρίνουμε τα δύο τρίγωνα αβγ και αδε. Τι έχουν ίσα αυτά τα δύο τρίγωνα και γιατί? Η αβ είναι ίση με την αε, για ποιο λόγο? Επειδή μας το δίνει ως δεδομένο η άσκηση, μπορούμε να πούμε από την υπόθεση ή από υπόθεση. Άλλη ισότητα. Και η αγ είναι ίση με την αε, επίσης από την υπόθεση. Άλλο στοιχείο που έχουν ίσο τα δύο τρίγωνα, οι γωνίες α1 και α2 είναι ίσες ως κατακορυφήν. Δεν χρειάζεται να γράψουμε τη λέξη γωνία, βάζουμε το α1 και από πάνω το σήμα της γωνίας, το ίδιο και το α2. Η γωνία α1 λοιπόν είναι ίση με τη γωνία α2 ως κατακορυφήν γωνίες. Τι λέμε στη συνέχεια? Πρέπει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το κριτήριο ισότητας τριγώνων, ποιο? Πλευρά γωνία πλευρά, αντί να το γράψουμε ολογράφος, γράφουμε π γάμα π. Έχουμε ότι το τρίγωνο αβγ είναι ίσο με το τρίγωνο αδε.
Συνεπώς και τα υπόλοιπα στοιχεία του είναι ίσα, συνεπώς εμάς ποια στοιχεία μας ενδιαφέρουν. Για παράδειγμα, η γωνία ε είναι ίση με τη γωνία γ. Πώς θα μας βοηθήσει αυτό να αποδείξουμε αυτό που ζητάει η άσκηση. Οι δύο μπλε ευθείες τέμνονται από την πράσινη ευθεία και σχηματίζουν αυτές τις δύο γωνίες ίσες, οι οποίες είναι οι εντός εναλλάξ, άρα είναι παράλληλες. Πώς το γράφουμε αυτό, χωρίς να γράψουμε το θεώρημα, αλλά πρέπει να το διατυπώσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται ότι γνωρίζουμε το θεώρημα. Γράφουμε λοιπόν το εξής, και αυτό είναι το καινούριο και το σημαντικό σε αυτή την άσκηση. Οι ευθείες εΔ και βγ, που τέμνονται από την ευθεία εΓ, σχηματίζουν τις εντός εναλλάξ γωνίες τους ίσες. Συνεπώς είναι παράλληλες. Με αυτή τη διατύπωση έχουμε εξηγήσει ότι χρησιμοποιούμε το αντίστροφο του θεωρήματος, που λέει αν δύο ευθείες τέμνονται από μια τρίτη και σχηματίζουν τις εντός εναλλάξ γωνίες τους ίσες, τότε είναι παράλληλες. Λέμε λοιπόν η ευθεία εΔ και η ευθεία βγ, οι οποίες τέμνονται από την εΓ, σχηματίζουν τις εντός εναλλάξ γωνίες τους ίσες, όπως αποδείξαμε από την ισότητα τριγώνου. Άρα οι δύο αυτές μπλε ευθείες είναι παράλληλες. Και να μην φτιάξουμε τις μπλε ευθείες, μπορούμε να γράψουμε όλα τα προηγούμενα. Εγώ τις έχω σχεδιάσει για να το καταλάβει καλύτερα κάποιος που δεν βλέπει εύκολα τις δύο παράλληλες ευθείες που τέμνονται από την τρίτη ευθεία. Θα μπορούσαμε, αντί να θεωρήσουμε αυτές τις δύο γωνίες, να πάρουμε τη γωνία Δ και τη γωνία Β. Η απόδειξη θα ήταν η ίδια, δεν θα άλλαζε κάτι.